είναι η τρίτη συνεργασία που έχω με τα παιδιά, με το καλλιτεχνικό σχήμα ο Διπόρος, μετά την Ξενιτιά και το Φεγγάρι. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους, ειδικά αυτές οι μαρτυρίες, οι ζωντανές μαρτυρίες από τα γεγονότα εκείνα του διωγμού, της καταστροφής, τα οποία βρίσκουμε βεβαίως στη σημαντικότερη πηγή προσωπικών μαρτυριών των προσφύγων της Μικράς Ασίας, στην έξοδο, σε αυτό το μνημειώδες έργο της Μέλπο λογοθέτη Μερλιέ και του συζύγου της, του Οκτάβιου Μερλιέ. Είναι όλη η ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής, μια δουλειά που γινόταν επί 30 χρόνια σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, στην Ισιωτική, την Υπηρετική. Πάρα πολλοί συνεργάτες μιλούσαν με τους ξεριζωμένους, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, και έτσι λοιπόν φτιάχτηκε αυτό το υλικό με αυτές τις τεράστιες, τις καταπληκτικές, τις φοβερές μαρτυρίες των προσφύγων. Από εκεί και από τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου, που και αυτή ήταν ενταγμένη μέσα σε αυτή την ομάδα και που επί 30 χρόνια δούλευε μαζί με τους αείμνηστους Μερλιέ, και στη συνέχεια αυτονομήθηκε και έφτιαξε τη δικιά της παραγωγή με τους τρεις τόμους του κοινού λόγου, όπου εκεί πλέον μιλάει και για την προσφυγιά και για την κατοχή και για τον εμφύλιο. Αντλήσαμε λοιπόν καταπληκτικές, συγκλονιστικές θα έλεγα, μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την καταστροφή, και αυτές οι μαρτυρίες, οι οποίες ερμηνεύονται από την καταπληκτική ηθοποιό που γνωρίζουν όλοι όσοι με ακούνε και έχουν δει τις παραστάσεις μας, την Αδριανή την Κυλάφη, και με τους εξαιρετικούς μουσικούς του σχήματος, και βέβαια παράλληλα με προβολή φωτογραφιών και βίντεο ντοκουμέντων εκείνης της εποχής, προσπαθούμε να δώσουμε αυτό το αφιέρωμα ανάμεσα σε ερμηνεία των κειμένων, σε εικόνα συγκλονιστική, αλλά και τραγούδια όχι μόνο παραδοσιακά μικρασιάτικα τραγούδια, αλλά και σύγχρονα τραγούδια τα οποία μιλούν για αυτά τα συναισθήματα και για αυτές τις καταστάσεις. Περιμένουμε λοιπόν τους φίλους μας, τους θεατές, σε αυτές τις τρεις ημερομηνίες που είπαμε, τις 22, 23 και 24 του Αυγούστου, στο Μάνος Χατζηδάκης, όπου με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΚΕΗ και βεβαίως με την χορηγία του ομίλου της Κρήτη TV και του 984, με πολλή αγωνία, γιατί πραγματικά η προετοιμασία μας πρέπει να πω ότι είναι συγκλονιστική. Δηλαδή την ώρα που κάνουμε πρόβες, εγώ δεν κρύβω ότι τα δάκρυά μου προσπαθώ να τα κρατήσω, διότι είναι συγκλονιστικά. Οι θηριωδίες που έγιναν εκείνη την εποχή είναι απίστευτες. Βλέπουμε σύγχρονα τώρα στην τηλεόραση με αυτό τον πόλεμο, αυτό τον τελείως άδικο πόλεμο στην Ουκρανία, και βλέπουμε παρόμοιες καταστάσεις και το συζητάμε με τα παιδιά στην πρόβα, με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς και τους αμάχους και όλες αυτές τις θηριωδίες που γίνονται και εκεί, ζωντανεύουν και τις δικές μας μνήμες μέσα από αυτές τις μαρτυρίες, και νομίζω ότι θα είναι μια συγκλονιστική παράσταση που την προετοιμάζουμε με κάθε λεπτομέρεια και με πολύ πολύ αγάπη και μεράκι. Και ευτυχώς, Γιώργο, δεν θα είναι μόνο για μία μέρα, γιατί όταν μιλάς εσύ από τώρα και εκφράζεις τέτοια συναισθήματα, δηλαδή εσύ που ετοιμάζεις την παράσταση, σκηνοθετείς την παράσταση, και όμως λες εγώ κάθε μέρα και μέσα από τις πρόβες δακρύζουν τα μάτια μου για όλες αυτές τις θηριωδίες, φαντάζεσαι, ας πούμε, εκείνος ο οποίος θα το δει, πώς θα νιώθει εκείνες τις ημέρες,
μέρες και ευτυχώς δεν είναι μόνο για μία μέρα αυτές οι παραστάσεις. Και με την ευχή, να σου πω κάτι Γιώργο, με την ευχή, και συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό, αλλά μετά από 50 χρόνια που σε ξέρω που λέει ο λόγος, μου είναι λίγο αδύνατο έτσι να συνηθίσω και να το πάω στερεότυπα στον πληθυντικό. Με την ευχή όλα αυτά να μην μείνουν ως μνήμη και ως τιμή, αλλά να μεταφραστούν και σε γνώση και να πάνε παραπέρα. Να φύγουν μέσα από την οικογένεια του Μικρασιάτη. Και εγώ είμαι παιδί μικρασιατικής οικογένειας, από τη μισή μου την πλευρά. Και όλα αυτά τα έχω πάρει ως μηνύματα μέσα από τις καταγραφές παππού, γιαγιάς, προγιαγιάς, το τι είχε γίνει, αλλά να πάει και λίγο στους νεότερους και σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι από τη Μικρασία. Πρέπει δηλαδή αυτή η γνώση να γίνει κτήμα όλων. Και εδώ να πω, Αγγέλα μου, ότι πέρα από αυτά τα γεγονότα της καταστροφής, εμείς περνάμε και στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, και ο αγώνας αυτών των ανθρώπων μέσα από το θάνατο, μέσα από την καταστροφή, η προσπάθεια ειδικά των γυναικών, των μανάδων αυτών που κατάφεραν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή με φθαρμένα εργαλεία, με τίποτα, διότι μην ξεχνάμε ότι και εκείνη την εποχή και η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα. Δηλαδή στη Χίο έχουμε ένα περιστατικό εκεί πέρα που λέει κάποιος, λέει, είχαμε τη φτώχεια, μας ήρθατε κι εσείς. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί που άνοιξαν την αγκαλιά τους, αλλά δεν έγινε από όλους. Η προσαρμογή των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και ο αγώνας αυτών των ανθρώπων είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή πραγματικά, να πω κάτι, ίσως αν με ακούσουν κάποιοι ερωμένοι να αντιδράσουν, όμως εγώ θα πω την αλήθεια μου, αυτό που εγώ πιστεύω. Μερικές, αν όχι όλες οι γυναίκες αυτές που σώθηκαν, που κρατούσαν τα μωρά τους στην αγκαλιά, που χαθήκανε τα μισά τους παιδιά στην καταστροφή, οι άντρες τους εχμαλωτίστηκαν και σκοτώθηκαν, και με αυτή την καταστροφή που κουβαλούσαν πάνω τους κατάφεραν και έστησαν μέσα στα ερείπια, μέσα στις βουνοκορφές και στα κατσάβραχα που πήγαν να φτιάξουν την καινούρια τους κατοικία και να στήσουν την καινούρια τους ζωή. Πραγματικά για μένα αυτές οι γυναίκες είναι, το λέω και δεν το φοβάμαι, για μένα είναι άγιες. Θα έπρεπε να υπάρχουν στα εικονοστάσια των εκκλησιών. Και βέβαια, είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, το πώς αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν. Μα σου είπα, είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά, γιατί όταν τα έχεις βιώσει από πρώτο χέρι και τα έχεις ακούσει από δακρυσμένους παππούδες και γιαγιάδες, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι θέλεις να μου πεις. Όπως επίσης ξέρεις, είναι εξίσου τιμητικό, εγώ θα το κάνω, να κάνω αναφορά σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δέχτηκαν μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και σε δύσκολους καιρούς τους Μικρασιάτες, πήραν τη γνώση τους, εκμεταλλεύτηκαν με την καλή έννοια του λόγου, σας λέω, εκείνο το οποίο γνώριζαν για την καλλιέργεια, για τον κάρβουνο, για το αμπέλι, για χίλια δύο πράγματα, και αναπτύχθηκε η οικονομία και ήρθαν και έδεσαν δύο διαφορετικά πράγματα, ο τρόπος που ζούσαν και ο τρόπος που είχαμε εδώ ζωής, διαβίωση στην Κρήτη. Είναι σημαντικά όλα αυτά, δεν κάνει να τα ξεχνάμε. Ο πολιτισμός ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος. Δηλαδή τα χωριά εκείνη την εποχή εδώ, ας πούμε, ειδικά στην Ενδοχώρα, δεν γνωρίζανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εκεί τα είχαν κερδίσει. Μα ακριβώς, έδωσαν και πήραν, και είναι τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, και στους κριτικούς που τους δέχτηκαν, αλλά και στους πρόσφυγες, με στους Μικρασιάτες, έτσι όπως ήρθαν εδώ και εγκαταστάθηκαν και έδεσαν με αυτό το οποίο βρήκαν. Και να πω επίσης ότι αυτά που έχω επιλέξει στις μαρτυρίες αυτές αναφέρονται και οι πρόσφυγες αυτοί που μένουν εδώ στο Ηράκλειο. Έχουμε αναφορά για τους Αλατσατιανούς, για τα Αλάτσατα, έχουμε για την Νέα Αλικάνη, για τους Αλικαρνασσώτες, για τους Καραμπουρνιώτες. Επέλεξα κείμενα που να μιλάνε και στους δικούς μας εδώ,
Μικρασιάτης που πλέον ζούμε μαζί και... Γιώργο Αντωνάκη, 22, 23, 24 Αυγούστου, 9:30 στο Μάνος Χατζηδάκης, καλλιτεχνικό σχήμα Οδυπόρος. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι καλά, χορηγός της επικοινωνίας, ο Όμιλος της Κρήτη TV. Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.